Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 30 Μαρτίου του 2017. Ανοίγουμε την πρώτη σελίδα στην οικονομία εδώ στο SBC. Συνεδριάζει σήμερα το Euro Working Group με θέμα και την Ελλάδα. Θα συζητηθεί η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και εκτιμάται ότι μπορεί να επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα. Ανακοινώνεται σήμερα ο νέος μεγάλος αδελφός της εφορίας, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που θα μπορεί να διασταυρώνει εισοδήματα και καταθέσεις. Σε χαρτογράφητα νερά εισέρχονται Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού για πρώτη φορά αποχωρεί ένα σημαντικό κράτος μέλος με την ενεργοποίηση χθες του άρθρου 50 των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Μετά το χθεσινό δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί μια καταρχήν συμφωνία για εργασιακά, συντάξει και ενεργειακά, συνεδριάζει το προγραμματισμένο για σήμερα Euro Working Group με θέμα και τη χώρα μας. Εκτιμάται ότι εκεί θα γίνει μια συνολική αποτίμηση της πρόοδου, αλλά και αναμένεται να φανεί αν θα επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουν ετοιμάσει οι θεσμοί, στη συνεδρία του Euro Group στη Βαλέτα της Μάλτας στις 7 Απριλίου, θα ληφθεί μια καταρχήν απόφαση με την οποία θα επιβεβαιώνεται η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για συζητήσεις μεταξύ των Ευρωπαίων και του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους στο περιθώριο της Ιαρινής Συνόδου του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ στις 21 με 23 Απριλίου στην Ουάσιγκτον. Οι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται να αποφασίσουν τώρα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, αλλά το καλοκαίρι του 2018, όπως είπε χθες και ο ESM, με τη λήξη του ευρωπαϊκού του ελληνικού προγράμματος. Ωστόσο, για να πηγήσουν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ να συμμετάσχει εκ νέου στο ελληνικό πρόγραμμα, είναι διατεθειμένοι να τα διευκρινίσουν περαιτέρω. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, εκτίμησε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς, σημειώνοντας ότι πρέπει μέσα στον Απρίλιο να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια που θα επιτρέψουν το οριστικό κλείσιμο της αξιολόγησης. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα έχει τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις πολιτικές σκοπιμότητες να καθυστερούν περαιτέρω μια διαδικασία η οποία δυστυχώς θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Και πως εάν όλοι τηρήσουν αυτά που έχουν συμφωνηθεί, θα προχωρήσουμε πάρα πολύ σύντομα. Ο κ. Παπάς ολοκλήρωσε τον κύκλο επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας λόγο για παγιωμένη αντίληψη της αμερικανικής διοίκησης ότι η Ελλάδα συνιστά μια πολύ κρίσιμη χώρα για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει χθες. Και να έχει κλείσει χθες όχι μόνο διότι το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων προχωράει, αλλά και διότι τα οικονομικά αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που και εμείς οι ίδιοι περιμέναμε. Συνεπώς, δεν πρέπει να αφήσουμε τις πολιτικές σκοπιμότητες να καθυστερήσουν μια διαδικασία η οποία δυστυχώς θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Ας μην υπονομεύει κανείς τις δυνατότητες που έχουν διαφανεί για την πραγματική οικονομία στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας, της συμφωνίας επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, και πρέπει μέσα στον Απρίλιο να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα κομμάτια της συμφωνίας που θα επιτρέψουν και το οριστικό κλείσιμο της αξιολόγησης. Τώρα, στην πλήρη διασταύρωση οδημάτων και καταθέσεων μέσω μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας, προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών. Με αιχμή του δώρατο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που έχει και την ευθύνη της ίσπραξης των εσόδων. Σήμερα το μεσημέρι, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Ακαλώτος, η Υφυπουργός Κατερίνα Παπανάτσιο και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργος Πιτσιλής θα παρουσιάσουν την πλήρη ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προς αύξηση περιουσίας. Ταυτόχρονα θα ανακοινώσουν τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της πλασματικής μετακατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έφερε στην εξουσία μια λαϊκίστικη κυβέρνηση. Θα είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που θα αποδείξουν στην πράξη ότι η πολιτική της αλήθειας, της ικανότητας, της λογικής και της μετριοπάθειας μπορεί να επικρατήσει και πάλι, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κομμάτους που πραγματοποιείται στη Μάλτα. Χαρακτηρίζοντας τον λαϊκισμό απειλή για την Ευρώπη, είπε πως πρέπει να ετηθεί στις αυλές των σπιτιών μας από τα ίδια τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Όπως επεσήμανε, η ιδιοκτησία μιας εμπροστοβαρούς μεταρρυθμιστικής ατζέντας είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αλλάξουμε τον πολιτικό διάλογο και αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει πάντοτε στην πρώτη γραμμή του σχεδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς αυτό εισέρχεται στην πιο φιλόδοξη φάση του. Greece was the first country to elect a populist government to power. It has been a very painful, a very traumatic experience. But we will also be one of the first countries to prove
that the politics of truth, competence, reason and moderation can prevail once again. And this is a necessary precondition. This is a necessary precondition, not just for my country to grow, but it is a necessary precondition to ensure that Greece will always remain at the forefront of the European integration project as it moves into its next ambitious phase. Τώρα σταθερό, σύγχρονο φορολογικό σύστημα, μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, ενθάρρυνση της καινοτομίας και των εξαγωγών, δημιουργία ενός προβλέψιμου οικονομικού περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και υλοποίηση χωρίς άλλους δισταγμούς του προγράμματος ιδιωτικοποίησεων για αξιοπιστία της θαδρανούς ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, κυρίως μέσω των κατάλληλων χρήσεων γης, απαιτούνται για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, από το βήμα της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίων Τροφίμων, ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των εξαγωγών των επιχειρήσεων, επισημένοντας ότι προαπαιτούμενο της ενίσχυσης των εξωστρεφών επιχειρήσεων είναι οι νέες επενδύσεις. Η προσέλκυση και διατήρηση ξένων άμεσων επενδύσεων, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, εκτιμάται ότι θα υποστηρίξουν την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης, πέρα από το γεγονός ότι θα συμβάλλουν στη μείωση του κενού των επενδύσεων. Οι νέες αυτές επενδύσεις θα διευρύνουν την εξαγωγική βάση και θα βελτιώσουν την ποιότητα των ελληνικών εξαγωγών. Πάμε εκτός σύνορων. Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχονται πλέον Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού για πρώτη φορά αποχωρεί ένα από τα κράτη-μέλη με την ενεργοποίηση χθες του άρθρου 50 των Ευρωπαϊκών Συνθήκων. Η Βρετανία θα πρέπει να παρουσιάσει τώρα το σχέδιο για την ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική, με τις απαραίτητες φυσικά μετατροπές στο πλαίσιο του Brexit. Η διαπραγμάτευση αναμένεται να είναι σκληρή, αφού καμία πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να θυσιάσει κεκτημένα στο όνομα μιας διαφορετικού τύπου μελλοντικής συνεργασίας των δύο πλευρών, που θα συνδυάζει και τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να δίνει παράλληλα στη Βρετανία τη δυνατότητα να παίξει το δικό της αυτόνομο ηγεμονικό ρόλο στα διεθνή πράγματα. Ήδη και από τις δύο πλευρές αφήνεται να εννοηθεί ότι τα δύο αυτά χρόνια της διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσουν, που ορίζει το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 50, δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση των δύσκολων και επίπονων διαπραγματεύσεων. Γεγονός πάντως είναι ότι η διαδικασία του Brexit είναι, όπως είπε και η Βρετανή Πρωθυπουργός, μια ιστορική στιγμή για την οποία δεν υπάρχει πλέον επιστροφή. Το άρθρο 50 που ενεργοποίησε χθες η Βρετανική κυβέρνηση με επιστολή προς τον που παρέδωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, στην οποία καθορίζει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, των οποίων από ευρωπαϊκής πλευράς θα ηγηθεί ο πρώην Επίτροπος Μισελ Μπαρνιέ, ενώ αποφάσεις σε κάθε στάδιο θα λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη και τη Βρετανική κυβέρνηση. Τη διαπραγματευτική εντολή προς τον κύριο Μπαρνιέ θα εγκρίνουν οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες σε μια άτυπη σύνοδο που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Απριλίου στις Βρυξέλλες. The Article 50 process is now underway, and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. This is an historic moment from which there can be no turning back. As we face the opportunities ahead of us on this momentous journey, our shared values, interests and ambitions can and must bring us together. So we will use every parliamentary opportunity to ensure this government is held to account at every stage of the negotiations. Our goal is clear: to minimize the cost for the EU citizens, businesses and member states. We already know you. Thank you and goodbye. Die Bundesregierung intensiv dafür einsetzen, dass die Folgen für den Alltag der betroffenen Menschen so gering wie möglich ausfallen werden. Πάντως, οι εξελίξεις με το θέμα του Brexit δημιουργούν ανησυχία σε 3 εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1,3 εκατομμύρια Βρετανούς στη Γυραιά Ήπειρο. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους Βρετανούς αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες. Η ώρα του Brexit σήμανε και το ζήτημα της ελεύθερης μετακίνησης βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι εξελίξεις δημιουργούν ανησυχία σε 3 εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1,3 εκατομμύρια Βρετανούς στη Γυραιά Ήπειρο. Στη Γερμανία βρίσκονται 100.000 Βρετανοί. Η ιδιοκτήτρια ενός Βρετανικού παντοπολίου στο Βερολίνο ανησυχεί για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών στα προϊόντα που εισάγει λόγω επιβολής δασμών, ενώ επιδιώκει να αποκτήσει οπωσδήποτε
γερμανικό διαβατήριο. Θα ήμουν πολύ πιο χαρούμενη αν λάβουμε την υπηκότητα, γιατί θέλω να διατηρήσω τα δικαιώματά μου σαν πολίτης της Ευρώπης. Θέλω να παραμείνω πολίτης της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα αλλά και τα παιδιά μου. Η Ελίζαμπεθ Γουτ και ο σύζυγός της εγκαταστάθηκαν στη γερμανική πρωτεύουσα με τις κόρες τους πριν από 8 χρόνια. Προετοιμάζεται να περάσει τις εξετάσεις για την πολιτογράφησή της στο τέλος Απριλίου. Αποφάσισα να κάνω ό,τι έκανα και στις σχολικές εξετάσεις. Έχω γράψει τις μισές από τις 301 ερωτήσεις για το Σύνταγμα της Γερμανίας. Τις μαθαίνω απ' έξω, γιατί χρειάζεται να απαντήσεις ένα ποσοστό από αυτές προκειμένου να περάσεις. Ο δρόμος για την απόκτηση γερμανικού διαβατηρίου περνά από αυτές τις εξετάσεις. Η οικογένεια Βόλκερ ζει στη Βρετανία για 28 χρόνια. Το Brexit φέρνει αντιμέτωπο τον καθηγητή γερμανικών με ένα σενάριο το οποίο πριν από μερικά χρόνια φάνταζε αδύνατο. Ξαφνικά σου λένε πως είσαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας και πως πρέπει να παραδώσεις το διαβατήριό σου για 6 μήνες. Εάν στο μεταξύ χάσεις τη δουλειά σου, αυτή είναι η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Από το 1989 αυτή η γυναίκα μένει στη Βρετανία. Είναι Ισπανίδα και ο σύζυγός της είναι Γερμανός. Έχουν δύο παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα. Περιγράφουν την εμπειρία τους για την απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων. Πρόκειται για εφιάλτη. Ήταν πολύ περίπλοκο και τελικά τα κατάφερα. Όμως δεν έδωσα αρκετές πληροφορίες για τα παιδιά. Συνεπώς, η δική τους άδεια επί μακρών παραμονής απορρίφθηκε. Μετά το δημοψήφισμα, οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο πολλαπλασιάστηκαν. Σχεδόν το 1/3 από τις αιτήσεις αυτές όμως απορρίφθηκαν. Αυτά λοιπόν και για την Βρετανία. Θα δούμε και συνέχεια τους ή άλλους και το πώς αντιδρούν οι αγορές με φόντο φυσικά αυτή την διαδικασία εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε χρήσιμες πληροφορίες, ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με τα πρωτοσέλιδα του Ελληνικού Τύπου αλλά και το άνοιγμα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο, 670 μονάδες, 0,22% η άνοδος. Θα δούμε αν θα πάμε για τα 4 στα 4, 4 μέρες ανόδου δηλαδή, ανωδικό σερί στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Θα δούμε σε ελάχιστα λεπτά και τις προθέσεις των επενδυτών. Θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα δηλαδή στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου για τις εξέλιξεις. Εφημερίδα Αυγή. Πού κλειδώνει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη συζήτηση για πλεονάσματα και χρέος. Πράσινο φως από το Euroworking Group για επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα. Έγκριση της τεχνικής συμφωνίας από το Eurogroup της 7ης Απριλίου. Προεξοφλούν όλες οι πλευρές. Goodbye forever για το Brexit που ξεκίνησε με την επιστολή χθες σε αυτή τη διαδικασία. Κυβέρνηση. Χτυπήσαμε κάποιον ευρώ. Το παλιό σύστημα ανέσαιρε το σημείο δίπλα στο Μητσοτάκη, γράφει η Αυγή. Μια μετεγγραφή διχάζει κι άλλο την κεντροαριστερά, ο Μπαριώτας στην Δημοκρατική Συμπαράταξη. Σε συνθήκες φτώχειας 500.000 παιδιά στην Ελλάδα, σύμφωνα με το UNICEF και το παιχνίδι των εκβιασμών, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Δημοκρατία. Δώρο 330 εκατομμύρια στον Μπόμπολα, τροπολογία της τροπής, ρουσφέτη για τον οδικό άξονα Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα, με υπογραφή του Σπίρτζη, γράφει Δημοκρατία σήμερα. Το κράτος που κόβει τη συντάξη των φτωχών θα επιδοτήσει τον όμιλο Ελάκτορ, αν τα έσοδα από τα πανάκριβα διόδια είναι χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις. Επίσης, προκλητικός Χαρδούβελης, τώρα πλέον δεν βγάζω τα λεφτά μου έξω. Στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου, σοκαριστική μελέτη της UNICEF, 7,5 Ελληνόπουλα δεν έχουν ούτε τα βασικά. Τα άρφανα του σημείται ανακοίνωση ακόμα από τα χειροκροτήματα Καμίνη Θεοδωράκη. Τρέχουν για συμφωνία της συμφοράς με τους δανειστές, χωρίς καμία δέσμευση για το χρέος. Νέα μυστήρια με τη δίκη της Siemens. Αποφασίστηκε να μην τηρηθούν μαγνητοφωνημένα πρακτικά, γιατί άραγε, λέει η Δημοκρατία. Στο νόμο Κατσέλη και τα δάνεια που πήραν funds. Στο Ταμείο των Ιερών το 50% από το παγκάρι, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα χρήματα θα μπορούν να πηγαίνουν για το εφάπαξ τους. Ξεμπλοκάρουν 16.500 εφάπαξ τα οποία εκκρεμούν. Επίσης, ιδού η Μάμις με τα όπλα τα ρίχνει όλα στον Γκιουλέν. Αλλάζουν όλα στο ποδόσφαιρο, με play-off θα βγαίνει από του χρόνου ο πρωταθλητής. Και επίσης, δείπνο στη Μάλτα με κουνέλια και κρασί για Κυριάκο Σαμαρά και Αβραμόπουλο. Στο Έθνος. Το νέο σύστημα για τις προαγωγές, για τους δημοσίους υπαλλήλους, αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα μπορούν να διεκδικήσουν θέση προϊσταμένου. Έξτρα μοριοδότηση για όσους μετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια, πόσες θέσεις μπορεί να αιτηθεί ο κάθε υποψήφιος και ποιοι εξαιρούνται. Υπερπίστητος και εφάπαξ κληρικών το παγκάρι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διαγωγή 21 τέλος για τους μαθητές από το Υπουργείο Παιδείας. Ποια μέτρα κλειδώνουν στη διαπραγμάτευση. Έρευνες για πετρέλαιο ενεργειακή κολοσσή στη Δυτική Ελλάδα για τους υδρογονάνθρακες και κλιμακωτά πρόστιγμα για τη μαύρη εργασία. Στις ειδήσεις. Πώς να αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων. Έξυπνος οδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις του 2017. Φόρο 400 ευρώ θα πληρώσει κάποιος με μηδενικό εισόδημα αν έχει κατοικία 50 τετραγωνικών και γιο ταχύ 1.200 κυβικών. Πώς φουσκούν τα καθαριστικά αυτοκίνητα, ακίνητα, αγορές πολυτελών ειδών και επιστοτικές κάρτες. Επίσης, τα εργασιακά μας χωρίζουν από τη συμφωνία. Κρίσιμη διαπραγμάτευση. Τι εκτιμούν πηγές των Βρυξελών λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Euroworking Group. Επίσης, κίνδυνος θάνατος στη φυλακή για τον Άκη, που έχει κάνει και νέα αίτηση αποφυλάκησης. Πάνε να με μπλέξουν σε ύποπτα παιχνίδια. Γνώστε την ύπαρξη των όπλων στο τζαμί, δηλώνει στις ειδήσεις ο ημάμης της Ξάνθης. Επίσης, ποιοι άλλοι κατηγορούνται για την εγκληματική οργάνωση του ΣΟΡΑ και οι τραπεζικές καταθέσεις στο ραντάρ της εφορίας σήμερα 2 το μεσημέρι, για ανακοινώσει από το Υπουργείο των Οικονομικών. Ελευθερία του τύπου. Είδε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλείδωσε η συμφωνία, λέει το Reuters, αμηχανία στην κυβέρνηση. Πανουλευθερία για τη διευθέτηση του χρέους που έχει κάνει η σημεία το Μαξίμου. 2 δις περικοπές από τις ιδιωμένες κύριες συντάξεις, ίσως και των επικουρικών. 2 δις αφέμαξη από το ψαλίδι στο αφορολόγητο που σκοτώνει χαμηλόμισθους. Πώληση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ από το 2018 και μετά. Η επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων πάει πίσω και η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Ένα ακόμα θέμα της ελευθερίας του τύπου. Ο βουλευτής Μπαλάουρας έλαβε 13η σύνταξη από λάθος του συστήματος τα Χριστούγεννα. Εταιρείες σύντησης προσφύγων τρώνε με χρυσά κουτάλια. Συγκεκλονιστικές καταγγελίες Αυγενάκη στη Βουλή για την κοροϊδία. Επίσης, νέα τραγωδία. Απαγωνίστηκε 16χρονη μαθήτρια στη Γλυφάδα. Στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου, Βρετανία, τα 5 προβλήματα που πρέπει να λυθούν αμέσως μετά τον Brexit και Υπουργείο Εσωτερικών, σχέδιο για μονιμοποίηση 30.000 συμβασιούχων.
στον Ελεύθερο Τύπο που είχε αποκλειστικό σήμερα στο πρώτο σελίδο του. Η διοίκηση του ΕΦΚΑ στις 24 Μαρτίου σήμανε συναγερμό για τις πληρωμές. Έγγραφο σοκ αποκλειστικό του Ελεύθερου Τύπου για 150.000 εκκρεμείς συντάξεις. Δεν υπάρχει σχέδιο για την εκπαίρεση των συντάξεων και ούτε φαίνεται ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο έως τον Οκτώβριο, αναφέρουν πηγές στον Ελεύθερο Τύπο. Το αμαξί μου παίζει κρυφτό λίγο πριν τα δώσει όλα. Κλειδών μείωση αφορολόγητου συντάξεων, πολυσυνδέη. Αποζημίωση ρουσφέτης εργολάβους. Τροπολογία πρόκληση. Θα επιδοτούν με δημόσιο χρήμα την απόκληση εσόδων στα διόδια Κορίνθου Καλαμάτας. 8 νέοι πεζόδρομοι στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας. Αλλαγές από το Σάββατο. Έργα το φθινόπωρο. Επίσης, πώς να ρυθμίσετε το δάνειό σας για μικρότερη δόση. Οι καλύτερες προσφορές 6 μεγάλων σούπερ μάρκετ, γράφει η εφημερίδα. Και επίσης, τι λένε μετεωρολόγοι και αλλεργιολόγοι. Μάρτης γδάρτης, αλλά τελικά το έστρωσε γύρι. Και αρκετοί το έχουν καταλάβει αυτό. Πάμε στην εστία. Κάνονε χρεοκοπίας λόγω των εξοπλισμών. Οι αμυντικές δαπάνες 1998-2003 ίσες με το 25% του χρέους. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει στο πρώτο σέλιδο της εστίας σήμερα. Επίσης, οι Τούρκοι ετοίμαζαν εκτελέσεις στη Θράκη, συμπεράσματα για τα όπλα που ευρέθησαν στο τζαμί. Εφημερίδα των συντακτών. Φέρε τα λεφτά και φύγε. Προκαταβολή από το Λονδίνο 360 δις ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκληρή στάση από τις Βρυξέλλες προς την κυβέρνηση της ΜΕΗ. Σε αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων, πολύ κοντά στη συμφωνία για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Έκθεση UNICEF καλπάζει η παιδική φτώχεια. ΔΕΗ, 2η απελευθέρωση για την αποκρατικοποίηση. Ξεκινά στον περισσότερο 20ο συνέδριο του ΚΚΕ, χωρίς ξένες αντιπροσωπείες. Άλλοι μαζί και άλλοι χώρια για την κέντρο αριστερά. Και η Νέα Δημοκρατία έντονη δυσαρέσκεια των Καραμαλικών, ούτε λέξη για την επίθεση Σιμίτη. Ημερησία. Επιτέλους συμφωνία, κλείνουν εντός των ημερών όλα τα μέτωπα. Συμβαστική λύση για εργασιακά, αφορολόγητο συντάξεις και ΔΕΗ. Και έχει και τα βασικά σημεία της συμφωνίας για αφορολόγητο συντάξεις και εργασιακά και για τη ΔΕΗ. 8 κολοσσίκια πετρέλαιο στη Δυτική Ελλάδα. Ενδιαφέρουν και συνεργασία με τα ελληνικά πετρέλαια. Έρευνες για υδρογονάνθρακες και στα οικόπεδα Άρτας, Πρέβεζας και Ευρωδυτικής Πελοποννήσου. Η Βουλή θα καταχυρώσει τις συμβάσεις παραχώρησης και έρευνες σε δύο περιοχές. Ρεύμα τώρα και από τα ΕΛΤΑ. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έρχονται τα ταχυδρομεία. Επιστολή ΕΕΤ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αλλαγές στον εξοδικαστικό ζητούν οι τραπεζίτες. ΝΟΠΑ προϊόντα, χονδρική πώληση και εκτός του ΡΕΝΤΙΣ πάει το μονοπόλιο των κεντρικών αγορών, γράφει η Μερισσία σήμερα. Στα 230 εκατομμύρια η κερδοφορία της Eurobank για τα αποτελέσματα του 2016 και το μετέωρο βήμα της Βρετανίας, το Brexit ενεργοποιήθηκε, αρχίζουν τα δύσκολα. Καθημερινή, μια κακή μέρα για την Ευρώπη, για το Brexit, και βλέπουμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία τον κύριο Τούσκ, ο οποίος έχει μόλις παραλάβει την επιστολή από την Βρετανία. Το 2019 η μείωση των συντάξεων, αντί του 2020 ξεκίνησε η μάχη για το χρέος μεταξύ Βερολίνου και Δελτανιτάφ. Προτείνουν κατάργηση της διαγωγής στα σχολεία, 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλαλούμε το επίδομα Τσίπρα, το εισέπραξε βουλευτής, γιατί το 13ο σύνταξη στην ουσία τα Χριστούγεννα, κατά λάθος. Πρεμιέρα του μεγάλου αδερφού, διασταυρώσεις καταθέσεων σήμερα 2 το μεσημέρι, ανακοινώσεις του Υπουργείου των Οικονομικών. Κόντρα νιούς. Οι μυστικοί λογαριασμοί του Γιάννου οδηγούν στο μέγα σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Επιτέλους θα πληρώσουν υπεύθυνοι για τη λαιλασία των επενδυτών, γράφει Κόντρα Νιούς σήμερα. Οι τρεις νέοι λογαριασμοί του Παπαντονίου που αποκαλύφθηκαν αφορούν την εποχή του σκανδάλου για το χρηματιστήριο και δεν είναι από τα εξοπλιστικά. Κλειδώνει σήμερα η συμφωνία και αναμένεται η επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα για την ολοκλήρωσή τους. Ένα ακόμα θέμα της Κόντρα Νιούς και πεινάει 1 στα 2 Ελληνόπουλα. Σοκάρουν τα στοιχεία της UNICEF για τη χώρα μας. Ναυτεμπορική. Σε αχαρτογράφητα νερά, ιστορική στιγμή για την οποία, από την οποία δεν υπάρχει επιστροφή, δήλωσε η Βρετανή Πρωθυπουργός Τέρεζα Μέι. Χωρίζουν οι δρόμοι Βρετανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από τη χθεσινή ενεργοποίηση του άρθρου 50. Επίσης, σπάνε στα 2 μέτρα και αντίμετρα, κλειδώνει το θέμα της ΔΕΗ, η συγκλήσει και αποκλείσει τα εργασιακά. Στο 2019 και στο 2020, η δημοσιονομική προσαρμογή, σταδιακά η μείωση αφορολόγητου και συντάξεων. Χωρίς φόρο αλλά με εισφορά, 19 κατηγορίες εισοδημάτων. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λαβράκια έβγαλε το υπερόπλο. Εγκύκλειε λένε έδρα κατά προβλήματα με τα μπλοκάκια και υδρογονάνθρακες ενδιαφέρον από 8 ξένες πετρελαϊκές. Τα νέα, πουλάνε τη ΔΕΗ και ξανά κλαίνε. Αναταράξει προκαλεί η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ στο παραπέδιο της συμφωνίας και ο Υπουργός Κουρλέτης δηλώνει ότι θα ψηφίσει με πόνο. Επίσης, για το θέμα του Brexit, φεύγουμε. Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή, λέει η Τερέζα Μέι. Μας λείπετε ήδη. Ευχαριστούμε. Αντίο, απαντάει ο Ντόναλντ Τούσκ.
Επίσης, κούρεμα και αφορολόγητο με τα νέα μέτρα κόβουν μια σύνταξη το χρόνο. Και για τη Σούπερ Λίγκα, για το ποδόσφαιρο, τι αλλάζει στα πρωταθλήματα. Και ριζοσπάστης. Ξεκινάει σήμερα το 20ο συνέδριο του ΚΚΕ. Στις 10 το πρωί στον Περισσό έχει ξεκινήσει ήδη. Ισχυροποιούμε το ΚΚΕ για δυνατό εργατικό κίνημα και κοινωνική συμμαχία για την εξουσία, το σοσιαλισμό. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Έχουμε νέα άνοδο λοιπόν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Βρισκόμαστε πάνω από τις 670 μονάδες. Εκεί κινείται η ελληνική, το ελληνικό χρηματιστήριο. 0,40% τα κέρδη. Ο τζίρος έχει ξεπεράσει και τα 4 εκατομμύρια. Άρα είμαστε 4 στα 4 προς το παρόν για αυτήν την εβδομάδα σε ό,τι αφορά τη συνεδρία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Σορευτικά ένα 5% πάνω από την αρχή της εβδομάδος. Προφανώς προεξοφλούν οι επενδυτές και αναλυτές τις εξελίξεις για την περιβόητη τεχνική συμφωνία με τους θεσμούς. Επίσης, να πούμε ότι πριν από ελάχιστα λεπτά μάθαμε ότι αναβάλλεται η συνεδρία της πολιτικής γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 6 το απόγευμα. Προφανώς έχει υπάρξει ένα μεγάλο παρασκήνιο για αυτό, διότι η ανακοίνωση ότι θα έχουμε σήμερα πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινωθεί λίγο πριν από τις 10 σήμερα το πρωί. Άρα, μέσα σε αυτή την ώρα που έχει περάσει και έχουμε την αναβολή αυτής της συνεδρίασης, προφανώς υπάρχουν εξελίξεις. Πάμε σε αυτό το σημείο όμως να αλλάξουμε θέμα και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, πώς αντιδρούν με φόντο φυσικά τις εξελίξεις για τον Brexit, την ενεργοποίηση της διαδικασίας εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων, στη Ματίνα Διχαρκοφτάκη, να μας μεταφέρει τις εξελίξεις. Καλημέρα, Ματίνα. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, αντιδρούν σήμερα οι αγορές θετικά? Αντιδρούν θετικά οι αγορές με περιορισμένο όγκο συναλλαγών. Φυσικά προσπαθούν να δουν, να καταλάβουν ποιες ακριβώς θα είναι οι συνέπειες από την αντίστροφη μέτρηση που ξεκίνησε χθες για το Brexit. Συγκεκριμένα να πούμε ότι οι δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστήριων αυτή τη στιγμή καταγράφουν μικρά κέρδη. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύεται 0,06%. Ο γερμανικός DAX Φραγκφούρτη βρίσκεται στο σύν 0,07%, κέρδη 0,05% για το γαλλικό CAC 40, κέρδη οριακά και για το ιταλικό χρηματιστήριο στο σύν 0,06%. Το μοναδικό που υποχωρεί είναι το ισπανικό χρηματιστήριο, ωστόσο είναι πολύ οριακές οι απώλειες, στο μείον 0,01%.
Τώρα, Ματίνα, οι ισοτιμίες των νομισμάτων, πού ακριβώς κινούνται, διότι φυσικά με αυτή τη διαδικασία και το ευρώ αλλά και η στερλίνα έχουν επηρεαστεί. Έχουν επηρεαστεί, είναι φυσικό. Το ευρώ, λοιπόν, αυτή τη στιγμή ενισχύεται οριακά του αμερικανικού νομίσματος, το 1,076 διαμορφώνει τη ισοτιμία. Στον αντίποδα, η στερλίνα υποχωρεί 0,18% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,24. Λοιπόν, να δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει και με το θέμα του Brexit, γιατί έχουμε πάρα πολλές αναφορές και από τράπεζες και από επιχειρήσεις για το τι ακριβώς θα σημαίνει το Brexit και για τις επιχειρήσεις αλλά και για την οικονομία της Βρετανίας. Ακριβώς, Βασίλη, φοβούνται οι επιχειρήσεις και φυσικά οι εργαζόμενοι. Άλλωστε και η Τέρεζα Μέι, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός, χθες ενώπιον του Βρετανικού Κοινοβουλίου είχε αναφέρει ότι αποδέχομαι το Brexit με τις επιπτώσεις που θα φέρει φυσικά στην Βρετανική οικονομία. Και να ξεκινήσουμε με την Goldman Sachs, τον χρηματοπιστωτικό όμιλο, ο οποίος προσπαθεί αυτές τις μέρες να καθησυχάσει το εργατικό δυναμικό που εργάζεται στις δραστηριότητες που έχει με έδρα στο Λονδίνο, γύρω από μια πιθανή αναταραχή, λοιπόν, καθώς όλο αυτό το σκηνικό φαίνεται να επηρεάζει το City του Λονδίνου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, λοιπόν, του Επενδυτικού Βραχίωνα της Goldman Sachs στη Βρετανία ανέφερε ότι πως η αντίδραση της τράπεζας στο Brexit θα ξεκινήσει με τη μεταφορά εκατοντάδων ανθρώπων εκτός Λονδίνου στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που έχει καταστρώσει για το θέμα αυτό. Ωστόσο, καθησύχασε τους εργαζομένους λέγοντας ότι μέχρι στιγμής για αρχή δεν θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά εμείς προετοιμαζόμαστε εάν υπάρξουν αναταραχές, καθώς να θυμίσουμε ότι το διαζύγιο δεν προβλέπεται να είναι βελούδινο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 2 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Μεγάλη Βρετανία και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν οι επιχειρήσεις να προστατευθούν και να ενισχύσουν τις άμυνές τους προκειμένου να είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο. Τώρα, και η ανάπτυξη της Βρετανίας, προφανώς από ό,τι λένε και διαβάζουμε, Ματίνα, οι αναλυτές λένε ότι θα υποχωρήσει σημαντικά. Θα έχει ένα πλήγμα. Θα έχει πλήγμα και μάλιστα να πούμε ότι υπάρχει και μία έκθεση του Γερμανικού Κοινοβουλίου, την οποία έκθεση δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, η οποία αναφέρει ότι μεγαλύτερες επιπτώσεις θα υπάρξουν στη βρετανική οικονομία σε σύγκριση με τις οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση, μέχρι το 2030 αναμένεται να υπάρξει υποχώρηση του Βρετανικού ΑΕΠ έως και 9,5%. Ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, λοιπόν, για τη Βρετανική οικονομία προβλέπει έκθεση του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν αυτό ισχύει, να δούμε αν θα πέσει μέσα η συγκεκριμένη εκτίμηση, γιατί το Brandefer, το σκληρό Brandefer στις διαπραγματεύσεις θα είναι ανάμεσα στη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, φυσικά, στους ισχυρούς, γιατί η Γερμανία βλέπει μία ευκαιρία όσον αφορά στο Brexit να προσελκύσει και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη Φραγκφούρτη ως το οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της Ευρώπης. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό, Ματίνα, υπάρχει και μια ανησυχία εκεί στην Βρετανία για το τι ακριβώς θα γίνει με το City του Λονδίνου, αν θα παραμείνουν εκεί ή όχι επιχειρήσεις στο City του Λονδίνου. Πάμε να δούμε από την ελληνική έκθεση του Euronews. Αυτό ακριβώς το θέμα, την ανησυχία λοιπόν που επικρατεί για το θέμα των επιχειρήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις. Αμέσως μετά την υπερψήφιση της πρότασης του Brexit στο δημοψήφισμα του περασμένου Ιουνίου, τέθηκε σε αμφισβήτηση το μέλλον του Λονδίνου ως κύριου ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού κέντρου. Το City είχε ψηφίσει μαζικά υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο αποτέλεσε την μειοψηφία. Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντί Καν, επισημαίνει. Αυτό που δεν θέλουμε να συμβεί είναι να φύγουν επιχειρήσεις από το Λονδίνο και να φύγουν από την Ευρώπη και να πάνε στη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ ή ακόμα και την Σεούλ. Γι' αυτό με ενδιαφέρει να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις που έχουμε. Το Λονδίνο είναι ανοιχτό. Δεν είναι απλά ανοιχτό σε επιχειρήσεις και ταλέντα και στο εμπόριο. Το Λονδίνο είναι ανοιχτό μυαλό. Διατηρεί την εξωστρέφειά του. Ήδη πολλές τράπεζες που είχαν τα κεντρικά τους γραφεία στην Βρετανική πρωτεύουσα έχουν εκφράσει πρόθεση να μετακινήσουν μεγάλο μέρος του προσωπικού τους στο Παρίσι. Ο γραβατωμένος βάτραχος του Λαντεφάνς, που αποτελεί το γαλλικό αντίπαλον δέος του City,
προτρέπει από τον περασμένο Οκτώβριο τους επενδυτές. Κουραστήκατε από την ομίχλη, δοκιμάστε τα βατράχια. Όμως και η Φραγκφούρτη έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να προσελκύσει τις εταιρείες του Λονδίνου και τα δισεκατομμύρια συναλλαγών που φέρουν μαζί τους. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε την συγχώνευση των χρηματιστηρίων της Φραγκφούρτης και του Λονδίνου. Αυτά λοιπόν για την Βρετανία. Τώρα, Ματίνα, πάμε να δούμε μια άλλη υπόθεση που εδώ και πολλά χρόνια ακούμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία ανακαλεί συνεχώς αυτοκίνητα. Αυτή τη φορά, αναφέρομαι στην Toyota φυσικά, αυτή τη φορά για ποιο λόγο έχει ανακλείσει αυτοκινήτων? Ναι, σήμερα λοιπόν ο ιαπωνικός κολοσσός αυτοκινήτων, η Toyota λοιπόν, ανακοίνωσε ότι θα ανακαλέσει περίπου 2,9 εκατομμύρια οχήματα στην Ιαπωνία, την Κίνα, την Οκεανία και σε άλλες περιοχές. Συμπεριλαμβανομένων αυτών των αυτοκινήτων είναι το Corolla και το RAV4 SUV, γιατί όπως είπε υπάρχει πιθανώς ένα σφάλμα στους αερόσακους των συγκεκριμένων οχημάτων και γι' αυτό το λόγο, για λόγους ασφαλείας, επιχειρεί αυτή τη συγκεκριμένη ανάκληση. 2,9 εκατομμύρια οχήματα, δεν είναι και λίγα. Σωστά. Λοιπόν, και υποχώρησε 0,21% η μετοχή του Toyota, βλέπω αυτή την ώρα. Τώρα, Ματίνα, πάμε να δούμε όμως τι σημαίνει και στις ασιατικές αγορές. Πώς έκλεισαν σήμερα το πρωί? Ναι, με απώλειες λοιπόν έκλεισαν οι ασιατικές αγορές σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση, χάνοντας την άνοδο των τελευταίων 2 ετών που βρέθηκαν σε υψηλό 2 ετών το τελευταίο διάστημα. Έτσι λοιπόν ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei ολοκλήρωσε στο μείον 0,8%, απώλειες για τον δείκτη Hang Seng και το χρηματιστήριο του Hong Kong στο μείον 0,26% και το χρηματιστήριο στη Σανγκάη ολοκλήρωσε με απώλειες ισχυρές, θα λέγαμε, 0,96%, περίπου στο 1% οι απώλειες για το Τώρα, Σανγκάη. Ματίνα, τα εμπορεύματα, το πώς ακριβώς κινούνται και το αργό και ο χρυσός, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο χρυσός ανεβαίνει όταν υπάρχει μια βεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία. Ποιες είναι οι τιμές του σήμερα? Ο χρυσός υποχωρεί, ωστόσο βρίσκεται σταθερά εκεί στα 1.253 δολάρια η ουγγιά. Οι επενδυτές λοιπόν δείχνουν να κρατούν μια στάση αναμονής και δείχνουν έτσι διστακτική και γι' αυτό το λόγο ο χρυσός, η τιμή του χρυσού κρατά σε καλά επίπεδα. Τώρα το πετρέλαιο ενισχύεται και διαμορφώνεται κοντά στα 50 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 49,64 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, και κλείνοντας, θύμισέ μας τι συνέβη χθες το βράδυ στην Wall Street στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Αμερικάνικο Χρηματιστήριο. Με μεικτά πρόσημα λοιπόν έκλεισαν οι συναλλαγές χθες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στο μείον 0,2%. Στον αντίποτα, σε θετικό έδαφος βρέθηκε ο S&P 500 στο συν 0,11%. Κέρδηκε για τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq στο συν 0,38%. Εκεί λοιπόν που αρκετοί αξιωματούχοι της Fed, όπως ο Evans, ανέφερε ότι προβλέπει άλλες 2 αυξήσεις επιτοκίου εντός του 2017, βλέποντας λοιπόν τα σημάδια της αμερικανικής οικονομίας, τα οποία είναι αρκετά θετικά. Το έχει προαναγγείλει στην ουσία και η κυρία Γέλεν αυτή τη διπλή αύξηση μέσα στο 2017. Λοιπόν, γιατί έχει κάνει ήδη μια αύξηση των επιτοκίων. Ματίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Εμείς θα πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε τι σημαίνει και με αναλυτικότερα και με το θέμα της Βρετανίας. Είμαστε, θυμίζουμε, και λίγες εβδομάδες πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Φυσικά θα δούμε τι έχει σημαίνει και με την τεχνική συμφωνία, διότι αυτή φυσικά επηρεάζει και την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αλλά και την οικονομία γενικότερα. Αυτό που περιμένουμε είναι η τεχνική συμφωνία στο Eurogroup της 7ης Απριλίου, αλλά θυμίζουμε ότι σήμερα θα έχουμε και Euro Working Group, δηλαδή οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, θα προετοιμάσουν την άτυπη σύνοδο της Μάλτας εκεί που θα βρεθεί και ο κύριος Τσακαλώτος για τη χώρα μας. Σε ελάχιστα λεπτά όλα αυτά. Πρώτη σελίδα στην οικονομία. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο SBC και πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει έξω από την δική μας χώρα, διότι είναι ζητήματα που απασχολούν φυσικά όλη την Ευρώπη, εμέσως και τη δική μας τη χώρα. Είμαστε λίγες εβδομάδες πριν από τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών και επίσης ένα μήνα και κάτι πριν από τον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Μαζί μας ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι πάλι που τα ξαναλέμε. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις γαλλικές εκλογές. Σχεδόν. Ακούμε για σκάνδαλα,
ακούμε για δημοσκοπήσεις. Τη Λεπένα λέει ότι δεν θα χάσουμε και πολλά να μην βγούμε από το ευρώ και επιστρέψουμε στο εθνικό μας νόμισμα. Συνεργασίες, μετεκλογικές συνεργασίες, ποιος μπορεί να προκύψει στο δεύτερο γύρο, τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, καταρχήν, η όλη κατάσταση, ξεκινήσουμε από το γενικό πλαίσιο και περνάμε γρήγορα στο ειδικό. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λίγο όχι εμπειρικά, αλλά πλατωνικά. Πρώτα από τις μεγάλες ιδέες και πάμε στις μικρές, να το πούμε λίγο έτσι φιλοσοφικά. Η γενική εικόνα είναι χάλια. Από ποια άποψη χάλια? Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική καθαρότητα ως προς το να ξέρουμε ποιος είναι ο 100% υποψήφιος, ο καθαρός υποψήφιος, ο οποίος θα βγει αντιμέτωπος της Λεπέν. Αυτό που όλοι λένε είναι ότι η Λεπέν έχει εξασφαλίσει την σιγουριά του πρώτου προς το δεύτερο γύρο, με αυτό το ποσοστό μεταξύ 28 και 30, το οποίο είναι σταθερό, ένα μπλόκο που έχει, και δεν μπορούν να πιάσουν προς το παρόν, τουλάχιστον μάλλον και ούτε πιο μετά, οι άλλοι. Τώρα, από την άλλη μεριά, έχουμε τρία χαρακτηριστικά. Πρώτο χαρακτηριστικό. Οι μέχρι τώρα υποψήφοι, ο ένας αλληλοκατηγορεί τον άλλον, μάλλον κατηγορεί ένας τον άλλον, αλληλοκατηγορούνται για το ποιος παίζει το παιχνίδι της Λεπέν. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, διότι βλέπουμε ότι τους λείπουν τα επιχειρήματα και ότι κρύβονται πίσω από ένα μέτωπο, ένα τείχο αντιλεπέν. Το οποίο είναι OK, είναι σωστό σε επίπεδο δημοκρατικού τόξου, διότι πρέπει οπωσδήποτε, όπως λέει το δημοκρατικό τόξο, να μην βγει η Λεπέν. Δεν έχουμε αντίρρηση αυτό. Αλλά απ' την άλλη, αυτό το οποίο εγώ έχω προσωπικά αντίρρηση και πολλοί κόσμος, είναι ότι δεν υπάρχουν αντίθετα επιχειρήματα, παρά μόνο το επιχείρημα ότι αν βγούμε από το ευρώ, θα καταστραφούμε. Και πώς απαντάει η Λεπέν σε αυτό? Απαντάει βάζοντας δύο καθηγητές οικονομίας υψηλότατου επίπεδου, ο ένας της Sciences Po, δηλαδή το Sciences Po είναι το μεγαλύτερο μαζί με τη Σορβόνη Πανεπιστήμιο, και ο οποίος είναι σύμμαχός της οικονομικά, ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει οικονομικά ότι δεν θα είναι καταστροφή η έξοδος από το ευρώ. Να λοιπόν πώς απαντάει. Άντε σκεφτείτε τη θέση του κόσμου. Ο κόσμος έχει τρελαθεί ακούγοντας αυτά τα πράγματα. Έχει αναφέρει ποτέ, γιατί δεν είμαι σίγουρος αυτό, κύριε Δαβέτα, η κυρία Λεπέν, ότι μπορεί και να μην τελικά βγει από το. Αν επικρατήσει η κυρία, μπορεί να μην βγει. Το αφήνει έμεσα και είναι πολύ έξυπνο εκ μέρους της. Απ' τη μία βρίζει το ευρώ, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ έξυπνη αντίπαλος και είναι λάθος να την παίρνουμε αφιψηλού, λέγοντας ότι είναι μία, ας το πούμε, ακροδεξιά για πέταμα. Δεν είναι καθόλου για πέταμα και εγώ βέβαια δεν είμαι μαζί της, ξεκαθαρίζω, γιατί πολλές φορές μπορεί να γίνουν παρεξηγήσεις. Αλλά τι λέει τώρα η Λεπέν? Λέει, εγώ θα βγω από το ευρώ. Ορίστε και οι συνέπειες όταν θα βγω από το ευρώ. Ναι. Όμως, εάν πράγματι κάποιες στιγμές η ανάγκη του πατριωτισμού και της Γαλλίας επιβάλλει κάποιες εκ νέου αλλαγές, δηλαδή αφήνει το υπονοούμενο για ένα διαφορετικό ευρώ. Κάτι το οποίο λέει στην πραγματικότητα και η άλλη πλευρά. Ναι. Έτσι. Δεν θα πω εγώ όχι. Άρα λοιπόν, τι μας λέει? Μας λέει ότι απλά θα αλλάξουν το ευρώ, θα αλλάξει μια χρήση του ευρώ. Εκεί πάει. Συνεπώς, και αυτές δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση στην Γαλλία θα είναι και μια κρίση ταυτότητας για τους ίδιους τους Γάλλους. Αυτό είναι. Το πρώτο στοιχείο, το έχουμε πει επανειλημμένα εδώ στην πολύ καλή εκπομπή σας, το πρώτο στοιχείο το οποίο κυριαρχεί στην Ευρώπη και ειδικά στη Γαλλία είναι το θέμα της ταυτότητας. Μετά το θέμα της ασφάλειας και μετά τα εργασιακά. Αυτή είναι η ιεραρχία η οποία ο κόσμος επιδιώκει και η οποία εκ των πραγμάτων της βάζει σαν ατζέντα. Είναι θέμα ταυτότητας. Είμαστε Γάλλοι, είμαστε Ευρωπαίοι. Πόσο Ευρωπαίοι είμαστε, σε ποιο σημείο είμαστε Γάλλοι? Και αν συνδυάσει κάποιος τις εξελίξεις, θα δει ότι έχουμε τις γαλλικές εκλογές μπροστά μας σε πολύ λίγες εβδομάδες, σε ελάχιστες εβδομάδες από τώρα πρώτος γύρος. Έχουμε ενεργοποίηση του Brexit, δεν τυχαία ημερομηνία, που συνέπεσε πάνω στα γενέθλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 60 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλει κάποιος κάτω, θα δει ότι σιγά σιγά βλέπουμε μια άλλη Ευρώπη. Έτσι είναι και άλλωστε, κοιτάξτε, το μήνυμα το οποίο έπρεπε να έχουν πάρει μέχρι τώρα και άργησαν και ελπίζω να το έχουν πάρει, ελπίζω, αυτούς που εγώ ονομάζω Ευρωκράτες, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη μια άλλη Ευρώπη. Τώρα, αυτή η Ευρώπη τι στοιχεία θα έχει? Ας δούμε και αυτό το πράγμα. Από ό,τι φαίνεται, θα είναι μίξη εθνικών στοιχείων. Δεν θα είναι μίξη όπως είναι μέχρι τώρα. Δηλαδή, πάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Καθοδηγητικό Σύστημα, έτσι, θα βρίσκονται οι εκλεγμένοι και οι αιρετοί των κάθε κρατών. Πάμε για μια τέτοια τάση. Όμως, επειδή η Ευρώπη μπαίνει σε χαρτογράφητα νερά, λόγω της Βρετανίας, λόγω του Brexit, σαφέστα θα έχουν επιρροές και σε χώρες όπως είναι και η Γαλλία. Η Γαλλία είναι η δεύτερη η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς τη Γαλλία δεν μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη. Ξεχάστε. Αυτό σαφέστατα. Σαφέστατα αυτό. Απλά θέλω να πω ότι
όλα αυτά, άμα τα βάλει κάποιος κάτω σε ένα χαρτί, θα δει ότι συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουμε από το Brexit ή από αυτή τη διαδικασία θα επηρεάσει και τη Γαλλία ή οι εκλογές στη Γαλλία θα είναι τόσο κρίσιμες που μπορούν να επηρεάσουν μετά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Το δεύτερο θα εγώ επιλέγω. Το Brexit δεν θα είναι τόσο οδυνηρό όσο νομίζουμε εμείς, γιατί η Αγγλία είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πάντοτε με τον από δι μέσα, μετά άλλο έξω. Σωστό. Ενώ η Γαλλία είναι ο βασικός πυλώνας με τη Γερμανία. Μην ξεχνάτε πάντα ότι αυτός που φεύγει στην αρχή έχει τις μεγάλες επιπτώσεις. Ναι. Αν φύγει η Γαλλία, τελείωσε ο πυλώνας στήριξης. Ο γαλλογερμανικός. Χωρίς τον γαλλογερμανικό πυλώνα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθεται τέτοιο θέμα. Επειδή, κύριε Δαβέτα, συζητείτε πολλές μέρες του μήνα στη Γαλλία, τίθεται αυτό το θέμα. Δηλαδή, για τους πολίτες μιλάμε, γιατί οι πολίτες ψηφίζουν, οι πολίτες ακολουθούν αυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Υπάρχουν δύο τάσεις. Θέλουν έξοδο, για παράδειγμα. Τι σκέφτονται, τι λένε ότι μπορεί να είναι μια επιλογή, ή είναι Ευρωπαϊστές και λένε ότι όχι, εμείς θα μείνουμε μέσα, για παράδειγμα. Θέλουν να είναι στην Ευρώπη, αλλά μια Ευρώπη διαφορετική από αυτή που ζουν τώρα. Θεωρούν ότι το ευρώ τιμώρησε το φράγκο. Αυτό είναι μια αντίληψη την οποία λίγο πολύ την έχουν και οι υποστηρικτές και οι ευρωσκεπτικιστές. Θεωρούν ότι το ευρώ λειτουργήσε αρνητικά ως προς το φράγκο και θέλουν μια άλλη λειτουργία του ευρώ, να μπορεί να αναπτύσσεται και η γαλλική οικονομία και όχι να υποχρεώνεται από τις αποφάσεις μιας γραφειοκρατίας των Βρυξελών. Γι' αυτό είπα, θέλουν συμμετοχή των αιρετών πρωθυπουργών ή προέδρων στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλήσαμε όμως για το σκάνδαλο Φιών. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έτσι και έτσι ξεκίνησα τη σημερινή μας συζήτηση, ότι ακούμε συνεχώς για σκάνδαλα στη Γαλλία. Αλλά όπως θυμάμαι, κάθε φορά που έχουμε εκλογές στη Γαλλία ή πάμε για εκλογές, ακούμε σκάνδαλα εκεί. Δηλαδή, σχετικά πρόσφατα. Στο Ροσκάν να πούμε. Λαγκάρντ, Σαρκοζή. Τώρα έχουμε Φιών. Έχουμε... Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Αυτό τι σημαίνει. Τα τελευταία 2-3 χρόνια, για πρώτη φορά βλέπουμε αλλαγή της παραδοσιακής πολιτικής της Γαλλίας, η οποία ενώ έπαιζε μέχρι τώρα ένα fair play, ξαφνικά αυτό το fair play γίνεται χτυπήματα κάτω από τη μέση. Δηλαδή και η προσωπική ζωή και τα προσωπικά στοιχεία μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι των πολιτικών στρατηγικών και τακτικών. Για παράδειγμα, ο Φιλιόν ήταν η έκπληξη των εκλογών στο κόμμα το Ρεπουμπλικάνικο, στο λεγόμενο Συντηρητικό Κεντροδεξιό Κόμμα, θέλησαν να το χτυπήσουν. Τον χτύπησαν μέσα από τα σκάνδαλα. Βγαίνει τώρα ο Φιλιόν πριν από 4 μέρες και καταγγέλει ανοιχτά τον ίδιο τον Φρανσουά Ολάν για τη δημιουργία ενός σκοτεινού δωματίου, όπως το ονομάζει. Τον κατηγορεί μάλιστα για σκάνδαλο του κράτους, σκανδάλ ντετά, το οποίο ξέρετε είναι πολύ σοβαρό, ναι, στη γαλλική σκηνή. Σκάνδαλο κράτους σημαίνει παρανομία θεσμών, παραβίαση θεσμών. Ποια είναι η παραβίαση που τον κατηγορεί τον Ολάν? Ότι έχει φτιάξει ένα ειδικό δωμάτιο, στο οποίο πληροφορείται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών ό,τι γίνεται σε σχέση με τα, ας το πούμε, δικαστικά ή ανακριτικά των πολιτικών του αντιπάλων. Το ίδιο είχε κάνει στην αρχή με τον αντίπαλό του, τον εσωκομματικό, τον Μανουέλ Βάλς. Δεν του βγήκε, γιατί στο Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν πέρασε, και τώρα χρησιμοποιεί αυτό το δωμάτιο, το οποίο τι σημαίνει? Ενημερώνεται για τα πάντα, γιατί σαν πρόεδρος έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί, και αφήνει έντεχνα σιγά σιγά, σταγόνα σταγόνα, τις όποιες πληροφορίες του φακέλου να βγαίνουν προς τα έξω, διαρροές, αλλά όχι με τη μία όλα, ένα-ένα σιγά σιγά, για να πλήττεται συνέχεια ο Φιλιόν, ώστε η κοινή γνώμη να μην στραφεί προς το πρόγραμμα του Φιλιόν. Και να μην ξεχνά, μέχρι τις εκλογές, δηλαδή να έχει να τροφοδοτείται, ναι, με και αυτή τη σκανδαλολογία. Κοιτάξτε, άμα ρωτήσετε τον κόσμο τον περισσότερο, θα τους ρωτήσετε ποιο είναι το πρόγραμμα του Φιλιόν ή το πρόγραμμα του Μακρόν, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ενισχύει και την πόλωση αυτή. Μπράβο. Την πολιτική. Και το χαμήλωμα. Θα πάνε δηλαδή περισσότερο να ψηφίσουν. Και το χαμήλωμα του πολιτικού επίπεδου. Η Γαλλία ήταν η χώρα η οποία μας είχε δώσει τα παραδείγματα μέχρι τώρα ενός υψηλού πολιτικού διαλόγου. Και αυτή τη στιγμή ο διάλογος αυτός πέφτει. Γίνεται αντίθετα, αμερικανοποιείται, όπου η ηθικολογία και η χρηματοπιστωτική ανάλυση αντικαθιστά την πολιτική. Αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή, θυμίζουμε, ότι αυτό που έχει απασχολήσει τους Ευρωπαίους και την παγκόσμια πολιτική οικονομική ελίτ το τελευταίο χρονικό διάστημα, συμφωνεί, διαφωνεί κάποιος μαζί με την παγκόσμια ελίτ, πάντως έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον λαϊκισμό στην παγκόσμια επίπεδο. Είναι και το σημερινό μου άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο. Σωστά. Το σημερινό μου άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο. Υπάρχουν δύο ειδών λαϊκισμοί. Προσέξτε το και θέλω να το ακούσουν και οι τηλεθεατές. Δύο ειδών λαϊκισμοί, και το λέω, το γράφω σήμερα στο σημερινό Ελεύθερο Τύπο. Το οποίο δεν το αναλύω. Να το διαβάσω, ναι, το αναλύω. Υπάρχει ο λεγόμενος καλός και κακός. Προσοχή. Ποιος είναι ο κακός λαϊκισμός? Ξεκινάμε από τον κακό. Ο κακός λαϊκισμός είναι όταν εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα,
ακούμε τι θέλει ο κόσμος και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό σε πολλές περιπτώσεις στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και στην Ευρώπη πια. Ναι. Ότι τι θέλει ο κόσμος, θέλει αυτό. Αυτό που θέλει ο κόσμος, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε πράξη, γιατί εκ των πραγμάτων η οικονομία δεν το επιτρέπει. Αλλά εμείς θα τους πούμε ότι ναι σε όλα, με αποτέλεσμα να πάρουμε τις εκλογές. Κάτι αντίστοιχο του λεφτά υπάρχουν. Να πάρουμε τις εκλογές και από εκεί και πέρα, τι μας νοιάζει, θα ξεχάσει ο κόσμος. Αυτός είναι ο κακός λαϊκισμός. Ο καλός λαϊκισμός, και αυτό ξέρετε ποιος μας έμαθε τη διαφορά, ο Βίκτορ Ουγκό. Ο Βίκτορ Ουγκό εισήγαγε για πρώτη φορά τη διάκριση ανάμεσα στο λαϊκισμό του λαού, τον καλό λαϊκισμό, και στο λαϊκισμό του όχλου. Έχει μια μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά. Ο λαϊκισμός του λαού σημαίνει ακούμε τι λέει ο λαός, αυτό και βγαίνει η λέξη λαϊκισμός, από το λαό. Και αφού του λέει ακούμε τι λέει ο λαός, βάζουμε κάτω τα πράγματα και ακούμε πρώτα το λαό και μετά τα συμφέροντα της ελίτ. Πάντως, αυτή την ώρα στη Γαλλία, επειδή είναι η επόμενη εκλογική μάχη μετά τις εκλογές στη Γερμανία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Τι ακούμε αυτή την ώρα, τι μαθαίνουμε δηλαδή, αρχίζουν και φτιάχνουν τα σενάρια για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα είναι στο Μάιο. Ναι, φτιάχνουν τις συμμαχίες. Τις συμμαχίες. Η Λεπέν, αυτό έχουν το εξής περίεργο, το οποίο, παράδειγμα εδώ, η Φιγκαρό η προθεσινή, ναι, λέει για τον Μακρόν ότι είναι μέγεθος XL. XL, όπως λέμε το μέγεθος XL, extra large του Ολάντ. Μάλιστα. Έτσι, γιατί το λέει αυτό, γιατί η Λεπέν βγαίνει και λέει προτιμώ το Μακρόν ως αντίπαλο και όχι το Φρανσουά Φιγιόν. Γιατί το λέει αυτό η Λεπέν, και για να πολλώσει στρατηγικά, σαφέστατα, αλλά και γιατί πιστεύει ότι μεταξύ Ολάντ και Λεπέν θα υπάρχουν ξεκάθαρα περιθώρια αντιπαλότητας. Ελλάδα υπάρχει στην προεκλογική μάχη στη Γαλλία. Γιατί στη Γερμανία μαθαίνουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της προεκλογικής αντιπαράθεσης, έστω άτυπη σε αυτή την ώρα, δεν είναι σε επίσημα στην προεκλογική περίοδο η Γερμανία, αλλά στη Γαλλία που είναι. Υπάρχει Ελλάδα. Υπάρχει. Όχι σαν κύριο θέμα, αλλά μέσα στις αναφορές των υποψηφίων υπάρχει και η Ελλάδα. Με ξέρετε, αρνητικότητα ή με θετικό, δηλαδή ότι είμαστε κοντά στις θέσεις Ελλάδας. Με συμπάθεια. Συμπάθεια. Καταρχήν με συμπάθεια, διότι υπάρχει αυτή η πολιτισμική συγγένεια. Οι Γάλλοι πάντοτε πολιτισμικά σε όλα τα επίπεδα μας στήριξαν. Άρα υπάρχει αυτή η συμπάθεια. Απ' την άλλη, υπάρχει μια κριτική στο εξής. Γιατί πιέζεται την Ελλάδα? Αν δεν μπορεί να ακολουθήσει, αφήστε την. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Ναι. Μειοψηφία μεν, αλλά δίθεν με το μανδύα της συμπάθειας, κάπου είναι ένα έξυπνο και καλυμμένο Grexit. Δηλαδή, μην τους πολυπιέζετε, άμα δεν μπορούν, αφήστε τους. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό νομίζω το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ναι, απλά στη Γαλλία δεν υπήρχε, μέχρι τώρα δεν υπήρχε στο πολιτικό debate. Τώρα μπαίνει σιγά σιγά. Μπαίνει στο πολιτικό debate. Δηλαδή ενδεχομένως να το ακούσουμε μέχρι να πάμε στις προεδρικές εκλογές. Θα το ξαναακούσουμε. Δεν θα είναι όμως η κύρια αιχμή, γιατί η κύρια αιχμή στη Γαλλία έχει να κάνει με το φράγκο, με το επιστροφή στο φράγκο ή η παραμονή στο ευρώ. Εάν υπάρχει παραμονή στο ευρώ, ποιο θα είναι το νέο ευρώ? Και πάνω απ' όλα το θέμα της ταυτότητας της Γαλλίας και της ασφάλειας μέσα σε αυτές τις νέες προδιαγραφές του ευρώ, όπως αυτό θα διαμορφωθεί από τις γερμανικές και τις γαλλικές κάλπες. Πάντως, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για τη διαδικασία εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε ένα Γάλλο. Το Μισελ Μπαρνιέ. Ναι, ο οποίος ήταν και πριν. Ήταν ο κομισάριος. Ήταν ο κομισάριος, φυσικά. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε για παράδειγμα τον Πιέρ Μοσκοβίση, που και αυτός Γάλλος είναι, ο πρόεδρος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτός είναι ο αρμόδιος επίτροπος. Η Βρετανία έχει την επιτροπή για τις κεφαλαίες αγορές λόγω του City. Την ενέργεια ήθελε, δεν την πήρε όταν ήταν αυτή η διαδικασία. Είναι λοιπόν οι κεφαλαίες αγορές, την οποία πλέον τις κεφαλαίες αγορές θέλει λίγο η Γερμανία να πάει προς τη Φραγκφούρτη. Αλλά βλέπουμε ένα Γάλλο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι δηλαδή, πολύ καλή στις διαπραγματεύσεις. Διπλωματικά, άμα το δει κανείς από τη διπλωματική του άποψη, όταν έχεις έναν δικό σου Γάλλο στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, μέσα στην Κομισιόν, και όταν βάζεις και έναν άνθρωπο πάλι δικό σου Γάλλο εννοώ, στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Brexit, που είναι πολύ βαρύ θέμα για την Ευρώπη, διπλωματικά αυτό είναι κάτι σημαντικό για τη Γαλλία. Δύο πράγματα σημαίνει αυτό το πράγμα. Πρώτον, ότι η Γαλλία δηλώνει παρουσία, σημαντική παρουσία μέσα στις διαπραγματεύσεις, και δηλώνει ότι στη νέα Ευρώπη, αυτοί που θέλουν να φτιάξουν, η Γαλλία θα είναι ακόμη πιο ισχυρή, διότι η έξοδος του Brexit θα τη δυναμώσει ακόμη περισσότερο στο να έχει καθοριστικότατο ρόλο με τη Γερμανία. Δηλαδή δηλώνει ακόμη περισσότερο σύσφιξη σχέσεων του γαλλογερμανικού άξονα, και επίσης δηλώνει και μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα της γαλλικής πλευράς, η οποία και σαν αρχιτέκτονες από την αρχή, αλλά και σαν συνέχεια πρωταγωνιστές
αυτού που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουν πολύ καλά τα γεγονότα. Θέλω να δούμε κάτι ακόμα, κύριε Δάβετα. Θέλω να δούμε ένα διάγραμμα που έχουμε ετοιμάσει, που είναι τα γαλλικά ομόλογα. Μας έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί αυτό. Βλέπουμε λοιπόν το πώς κινούνται τα γαλλικά ομόλογα λίγο πριν από τις εκλογές. Είναι τις τελευταίες εβδομάδες αυτή η διαδικασία και βλέπουμε ένα μεγάλο σκαμπανέβασμα στα γαλλικά ομόλογα. Είναι φυσικά κάτω από το 1% τα γαλλικά δεκαετή. Δείχνει μια μεταβλητότητα, μια εντός αγωγικών αναταραχή. Δεν είναι πολύ μεγάλες αυτές οι διακυμάνσεις. Έλλειψη σταθερότητας. Έλλειψη σταθερότητας. Φυσικά, επαναλαμβάνω, δεν είναι μεγάλες αυτές οι διακυμάνσεις γύρω από το γαλλικό ομόλογο. Απλά αυτά τα σκαμπανεβάσματα είναι λόγω του μικρού εύρους, του χρονικού εύρους εννοώ που αποτυπώνεται στο διάγραμμα αυτό. Αλλά και πάλι δείχνει έτσι μια μικρή ανησυχία. Δεν δείχνει όμως μεγάλη ανησυχία. Εντάξει, η γαλλική οικονομία είναι μεγάλη, είναι σημαντική. Δεν έχει τα σκαμπανεβάσματα που μπορεί να έχουν π.χ. στην Ελλάδα ή σε χώρες που είναι σε μηχανισμό στήριξης. Αλλά μάλλον μόνο εμείς είμαστε σε μηχανισμό στήριξης αυτήν την ώρα. Αλλά ενώ στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που έχουν αντιμετώπιση πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Όχι πως δεν έχει Γαλλία οικονομικά προβλήματα. Αυτό είναι στο debate μέσα, το πολιτικό. Είναι μέσα στο debate, αλλά προσοχή, η διαφορά ποια είναι. Ότι η Γαλλία έχει αυτό που ονομάζουμε θεσμούς, έχει νοοτροπία θεσμών. Άρα ξέρουν πολύ καλά ότι οποιοδήποτε πρόβλημα θα λυθεί με λογικό τρόπο μέσα στα πλαίσια των θεσμών. Υπάρχει αυτό που λέμε εμπιστοσύνη θεσμών και όταν υπάρχει εμπιστοσύνη θεσμών ξέρουν ότι κάθε πρόβλημα δεν θα φέρει ποτέ καταστροφή αλλά θα φέρει απλά μία αλλαγή πολιτικής και μία εκ νέου αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτό έχει να κάνει με ολόκληρη νοοτροπία πολιτική, ψυχολογική, πολιτισμική, αν θέλετε, μιας χώρας και δεν έχει με το αίσθημα πανικού το οποίο μπορεί να έχει η Ελλάδα ή άλλες χώρες του Νότου, οι οποίες επειδή δεν είναι ουσιαστικά μέτοχες αυτής της ευρωπαϊκής εξέλιξης σε βαθμό πρωταγωνιστικό όπως η Γαλλία, έχουν άλλου είδους ψυχολογικές αντιδράσεις με τις αγορές και άλλους η Γαλλία. Σαφές. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Η χώρα αυτή αντιμετωπίζει τα προβλήματα, εγώ του ζω εκεί πέρα, χωρίς το αίσθημα του πανικού. Όταν λοιπόν δεν έχεις πανικό, τα αντιμετωπίζεις με έναν ορθολογισμό και λες: υπάρχει αυτό το πρόβλημα, θα το διορθώσω. Με μια ψυχραιμία και με μια εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι στις αλλαγές. Ξέρετε, για το ρωτώ. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι και η γαλλική οικονομία έχει ασθενήσει σε σχέση με το παρελθόν, όπως επίσης και οι βιομηχανίες της Γαλλίας ή και οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Γαλλίας, τα προηγούμενα χρονικό διάστημα είχαν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και είχαν και πολιτικές παρεμβάσεις τότε, θυμόμαστε. Ναι, ο Σαρκοζή είχε μπει στη μέση. Ο Σαρκοζή είχε μπει στη μέση τότε, θυμόμαστε. Και για τις θέσεις εργασίας και με την Peugeot και με την Renault είχε μπει μέσα για να προστατεύσει από τη μία, από την άλλη για να δώσει, να ακυρώσει κάποιες αποφάσεις. Έχουν εξορθολογιστεί αυτά, δηλαδή, ή είναι στην πολιτική ατζέντα. Έχουν αρχίσει και έχουν υποχωρήσει, δηλαδή έχουν βρεθεί λύσεις για όλα αυτά τα ζητήματα στη Γαλλία. Κοιτάξτε, είναι στο επίκεντρο. Ναι, είναι στο επίκεντρο. Και μάλιστα χαίρομαι για την ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί από τη μία κατηγορούν τον Μακρόν ότι αυτού του είδους οι προτάσεις Ολάντ, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν. Γιατί ο Ολάντ, μην ξεχνάτε ότι είχε πει ότι εγώ θα ανοίξω νέες θέσεις εργασίας. Θα εμποδίσω το κλείσιμο κάποιων εργοστασίων. Και μάλιστα είχε προτείνει μέχρι και 60.000 νέες θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Δεν έκανε τίποτα. Λένε λοιπόν η έννοια ότι η άλλη πλευρά, η πιο συντηρητική πλευρά, λέει ότι αυτά τα οποία μας λέει ο Μακρόν, γι' αυτό λέει του Ολάντ extra large, ναι, θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι ο Μακρόν ήταν υπουργός οικονομίας, είπε ο Ολάντ, και το ξεχνάτε. Άρα αυτός ήταν ο αρχιτέκτονας αυτής της πολιτικής. Απ' την άλλη, τι λένε αυτοί, συνεχίζουμε να προστατεύουμε την επιχειρηματικότητα. Δεν θέλουμε αύξηση του δημοσίου, θέλουμε ένα δημόσιο κινητικό, αλλά μεγαλύτερες επενδύσεις, τις οποίες θα φέρουμε με την ανταγωνιστικότητα. Πώς θα γίνει αυτό? Προστατεύοντας την παραγωγή της βιομηχανίας. Μάλιστα. Δίνουμε βάρος στη βιομηχανία. Να το δούμε. Να το δούμε. Τώρα, πάντα προεκλογικά, και αυτό το ξέρουμε και από τα δικά μας, προεκλογικά από τους πολιτικούς λίγα να κρατάς. Ειδικά πια και στη Γαλλία. Λίγα πρέπει να κρατάς. Ναι. Κάποτε όχι στη Γαλλία, τώρα πια και στη Γαλλία σε μεγάλο βαθμό αυτός ο κακός λαϊκισμός που ανέφερα πριν στη διάκριση δηλώνει παρόν. Προεκλογικά με πολιτικούς δεν μπλέκεις. Δεν ακούς, κρατάς πολύ λίγα. Αυτό νομίζω έχει δείξει η εμπειρία και όχι μόνο στη δική μας χώρα. Γενικά, κύριε Δαβέτα, να σας ευχαριστώ πολύ. Μία, όπως πάντα, σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Van Gogh και ο Γκόγια, Φραντσίσκο Γκόγια. Μεγάλες στιγμές, τιμή τη σημερινή μέρα των δύο κορυφαίων ανθρώπων του πολιτισμού, της τέχνης, της ζωγραφικής, όπου το μάθημά τους περί δημιουργικότητας ας μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη στην καθημερινή μας ζωή και στην πολιτική. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε χρήσιμες πληροφορίες σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο σήμερα κινείται ανωδικά για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Αλλά θα πάρουμε και πληροφορίες τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν την περιβόητη τεχνική συμφωνία με τους θεσμούς.
Κυρίες και κύριοι, στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο CBC. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης. Διότι τις τελευταίες ώρες ακούμε πολλά σε επίπεδο διαρροών, οι πληροφορίες αρκετές. Τίποτα όμως δεν είναι επίσημο σε ό,τι αφορά την τεχνική συμφωνία με τους θεσμούς. Πάμε στον συνάδελφο Τάσο Ντασόπουλο να μας μεταφέρει τις πληροφορίες από το Υπουργείο των Οικονομικών. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε σήμερα Euro Working Group, έτσι. Ναι, προφανώς. Θα είναι ίσως λίγο από τα πιο έτσι, θετικά Euro Working Group, αφού η ελληνική πλευρά έχει να παρουσιάσει μια σχεδόν συμφωνία, μια σημαντική, μια ουσιαστική πρόοδο, μετρήσιμη πρόοδο πια σε όλα τα θέματα, με προοπτική να υπάρχει συμφωνία των θεσμών να επιστρέψουν στην Αθήνα, να κλείσουν οι τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί κάθε θέμα, όπως ξέρεις, έχει πολλά επιμέρους θέματα που πρέπει να οριστικοποιηθούν πριν φτάσουμε στο Eurogroup της μεθεπόμενης Παρασκευής, μάλλον όχι της περισσοκευής που μας έρχεται, της επόμενης. Σε 8 μέρες από τώρα, το πούμε διαφορετικά. Ναι, περίπου 8 μέρες από τώρα, για να έχουμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα μέχρι την τελική συμφωνία, την τεχνική συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση. Σε λίγη ώρα θα υπάρχει μια συνέντευξη τύπου του, βέβαια θα είναι με θέμα του το νέο σύστημα ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών σε βάθος χρόνου 12ετίας. Είναι για τη φοροδιαφυγή βασικά αυτό. Στις 2 το μεσημέρι από τον κύριο Τσακαλώτο. Ναι, θα είναι και ο κύριος Τσακαλώτος παρόν. Θα ρωτήσουμε και για το μια νευρικότητα που είδαμε χτες με το τηλεγράφημα του Reuters που έλεγε ότι υπάρχει ήδη προκαταρκτική συμφωνία για όλα τα θέματα. Βγήκε η κυρία Μπράιτχαρτ, ήταν πολύ προσεκτική στις εκφράσεις της, είπε ότι δεν μπορώ να επιβεβαιώσω το δημοσίευμα του Reuters, ότι δηλαδή υπάρχει ακόμα προκαταρκτική συμφωνία. Βεβαίως ξέρουμε ότι με το γράμμα του νόμου, για να πεις ότι υπάρχει προκαταρκτική συμφωνία, πρέπει να έχουν συμφωνήσει και οι θεσμοί. Και οι θεσμοί ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει. Γιατί υπάρχουν κάποια επιμέρους ανοιχτά θέματα και στο εργασιακό και στο θέμα της ενέργειας, το οποίο βλέπουμε ότι απασχολεί πολύ την επικαιρότητα, κυρίως την πολιτική επικαιρότητα και λιγότερο ουσιαστικά το θέμα ως θέμα, πριν βάλουν την υπογραφή τους σε ένα πρώτο κείμενο οι θεσμοί για το τι συμφωνήσαν με την ελληνική κυβέρνηση. Το βασικό πάντως, Βασίλισσα, είναι η σημερινή συνεδρίαση και ίσως κάποια τηλεδιάσκεψη που θα γίνει μετά, να έχουμε την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα, που θα αποτελέσει πρόκριμα του ότι τελειώνουμε. Τάσο. Πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί μάθαινα χθες ότι έχουμε και εδώ ένα σχεδόν άτυπο χρονοδιάγραμμα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Με δεδομένο ότι την ερχόμενη, τις 8 μέρες από τώρα θα έχουμε το Eurogroup στη Μάλτα, άρα τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα από τώρα, θα πρέπει ό,τι έχει συμφωνηθεί να έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Δηλαδή είναι η καταληκτική ημερομηνία το βράδυ της επόμενης Πέμπτης. Άρα αν έρθουν Δευτέρα θεσμοί, έχουμε χρόνο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να κλείσουν και τα επιμέρους θέματα. Αν έρθουν όμως στα μέσα της εβδομάδας, προλαβαίνουμε και πάλι. Γιατί λέγανε και για πάλι για ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Θα αρκεί μια-δύο μέρες.
Αν έρθουν στα μέσα της εβδομάδας, φαντάζομαι ότι θα ταξιδέψουν μαζί για το Eurogroup της Βαλέτας. Πάντως, όλα θα εξαρτηθούν, Βασίλη, από το βαθμό ετοιμότητας, γιατί εμείς βλέπουμε τα πράγματα από μία απόσταση και θεωρούμε ότι ένα θέμα είναι κλεισμένο όταν έχει κλείσει επί της αρχής. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, στο ενεργειακό θεωρούμε ότι έχει κλείσει το θέμα από τη στιγμή που η ελληνική πλευρά αποδέχεται πωλήσεις των μονάδων της ΔΕΗ και την πρόθεση αποκρατικοποίησης του 17% της εταιρείας. Υπάρχουν ένα σωρό επιμέρους τεχνικά θέματα τα οποία θα κρίνουν και το βαθμό ετοιμότητας στο να υπάρξει τεχνική συμφωνία στη Γαλέτα. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίσει να μας κρατά στο σκοτάδι για το τι γίνεται επί της ουσίας. Μαθαίνουμε δηλαδή για το πώς προχωράει η διαπραγμάτευση από όλες τις πλευρές και με πολύ λίγες πληροφορίες. Το γεγονός ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες, δηλαδή ακούμε ότι μπορεί να σπάσουν στα δύο τα μέτρα, τα αντίμετρα, για παράδειγμα το 19 και το 20 για αφορολόγητο και για συντάξεις, ή το ανάποδο, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αρχίζουμε σιγά σιγά και μαθαίνουμε κάποιες λίγες, μικρές πληροφορίες για το πλαίσιο των μέτρων και για τα ενεργειακά, όπως είπες και εσύ, κάτι έτσι μαθαίνουμε, για τα εργασιακά και εδώ κάτι αρχίζει και ψελίζεται. Αυτό έχει να κάνει με την διαδικασία, την επικοινωνική τακτική, να δίνεις κάτι, να μαθαίνετε, ώστε να κόψεις αντιδράσεις, όπως λέμε λαϊκά, και έπειτα να πας στην ψήφιση των μέτρων. Αυτό ισχύει πάντα, Βασίλη. Άρα είμαστε σε αυτή τη φάση, αυτή την ώρα, εκτιμάς. Γιατί μπορεί να κλείσουμε τη συμφωνία με τον θεσμό, αλλά πρέπει με τους θεσμούς, αλλά έχουμε ένα σωρό πράγματα τα οποία πρέπει να νομοθετηθούν. Γι' αυτό περνάει από τη Βουλή, δηλαδή από τους βουλευτές της συγκυβέρνησης. Θα πρέπει να είναι εύπεπτο και αποδεκτό στην ψήφισή τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, ναι, διαρρέονται κάποια πράγματα. Λίγα, πάρα πολύ λίγα, πολύ λιγότερα από όσο... Δηλαδή, από την ελληνική πλευρά υπάρχει μια γενική αισιοδοξία ότι πάμε για συμφωνία, για τεχνική συμφωνία μέχρι το επόμενο Eurogroup. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στις λεπτομέρειες, οι λεπτομέρειες προκύπτουν από την επιμέρους δραστηριότητα που γίνεται. Για παράδειγμα, μάθαμε πάρα πολλά την ενέργεια από τις επαφές που είχε ο κύριος Σταθάκης, τόσο με τους συνδικαλιστές ΔΕΗ, όσο και με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής που στη Δυτική Μακεδονία, που είναι περιοχές που ακριβώς είναι τα εργοστάσια εκεί, τα υποκρατικοποίηση. Το να μάθεις ότι πουλούνται μονάδες, πρέπει να διευκρινιστεί ποιες μονάδες, πότε θα πουληθούν. Στο εργασιακό υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, ναι, μεν ξέρουμε ότι η ελληνική πλευρά έχει υποχωρήσει για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν θα ζητήσει, δεν έχει πάψει να ζητά την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με προοπτική το θέμα να ξανασυζητηθεί μετά το τέλος του προγράμματος. Εδώ το καλοκαίρι του 2018. Ανταπεργία δεν ξέρουμε, Τάσο, έτσι. Δηλαδή συνδικαλιστικό νόμο δεν έχουμε ακούσει καθόλου. Ακριβώς. Τα οποία είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά, ειδικά για την αγγίζουν και λεπτές κορδές. Και ξέρουμε ότι τα απέφυγε και η προηγούμενη κυβέρνηση αυτά τα θέματα. Σωστό. Στο εργασιακό. Γιατί ο συνδικαλιστικός νόμος θα ξεκινήσει απεργίες, θα έχουμε κοινωνική αναστάτωση. Αυτά τα θέματα δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα προχωρήσουν. Αν δηλαδή δεχτήκαν οι δεσμοί να τα πάνε και αυτά πίσω, που ουσιαστικά, Βασίλη, αν μείνουμε σε ομαδικές απολύσεις χωρίς αύξηση του ορίου, άρση της διοικητικής ρύθμισης, δηλαδή της έγκρισης που πρέπει να δίνει με βάση τη σημερινή νομοθεσία ο κάθε υπουργός εργασίας για να γίνονται, να προχωράνε οι ομαδικές απολύσεις. Είναι ένα μικρό πάγωμα του εργασιακού. Αν υπάρξουν όμως και μέτρα για τον ασυνδικαλιστικό νόμο και για την ανταπεργία, μιλάμε για ουσιαστικές σοβαρές αλλαγές που θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Ακόμα σε αυτό το θέμα, σε αυτό το πεδίο, ξέρουμε λίγα πράγματα. Δεν έχουμε νεότερα. Σωστά. Δεν έχουμε νεότερα. Προφανώς. Επίσης υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν έχουν διευκρινιστεί και για τα υπόλοιπα μέτρα. Δηλαδή,
Ναι, ξέρουμε. Το αφορολόγητο θα είναι στην περιοχή, για να μην δεσμευτώ σε συγκεκριμένο νούμερο, των 6.000. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει, πόσο χαμηλά θα είναι το αφορολόγητο για τον άγαμο και τους συνταξιούχους, για παράδειγμα, και πόσο θα αυξάνεται ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη. Στο ασφαλιστικό πάλι, ξέρουμε ότι έχουμε δεχτεί την περικοπή σε μία δόση, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κόψουμε. Δηλαδή, υπάρχουν κύριες και επικουρικές. Η προσωπική διαφορά από πιο ύψους σύνταξη και πάνω θα περικοπεί και πόσο θα περικοπεί αυτή. Το ποσό που αναζητείται είναι μεγάλο, είναι 1,8 δις. Δηλαδή, χρειάστηκε να κάνουμε ολόκληρο ασφαλιστικό για να έχουμε εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ. Προφανώς, Τάσο, επειδή είναι μέτρα 1-1% του ΑΕΠ, δηλαδή σχεδόν 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, από πολιτικής απόψης φαντάζομαι ότι εν όψει και επειδή πέφτει και νωρίς φέτος το Πάσχα, δεν ξέρω αν θα τα διευκρινίσουν όλα αυτά μέτρα με τους βουλευτές να πηγαίνουν στα χωριά τους με τα μέτρα αυτά ψηφισμένα ή να έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Άρα, κρατώ μια μικρή επιφύλαξη για την νομοθέτηση των μέτρων, για την ψήφιση από τη Βουλή δηλαδή των μέτρων. Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά και όπως σου είπα, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που κάθε αλλαγή μίας παραμέτρου μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες, για αυτά που γίνονται αυτή την ώρα στη διαπραγμάτευση. Θυμίζουμε σήμερα έχουμε συνεδρίαση του Euro Working Group για την Ελλάδα. Πάμε σε αυτό σήμερα να δούμε χρήσιμες πληροφορίες. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά. Θα δούμε το πώς κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και τα ελληνικά ομόλογα, τα ελληνικά δεκαετία ομόλογα, πώς κινούνται με φόντο και το χθεσινό δημοσίευμα του Reuters. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. 673,45 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο με κέρδη 0,73%. Έφτασε μέχρι και τις 674,97 μονάδες που είναι νέο υψηλό έτους. Έφτασε πριν από λίγη ώρα το ελληνικό χρηματιστήριο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στα ελληνικά ομόλογα, στο ελληνικό δεκαετές, το οποίο παραμένει κάτω από το 7%. Βλέπουμε στο διάγραμμα στα αριστερά την πτώση που ξεκίνησε χθες μετά το δημοσίευμα του Reuters που έλεγε για τεχνική συμφωνία Ελλάδας θεσμών σε εργασιακά, σε ενεργειακά και στο θέμα των συντάξεων. Και βλέπουμε την πορεία που έχει από εκεί και πέρα. Παραμένει κάτω λοιπόν από το 7% η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου. Να θυμίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένουν με μικρά κέρδη σήμερα, με φόντο το Brexit. Εμείς σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε περισσότερες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο.
Συναγερμό σήμανε χθες στην Ουάσιγκτον όταν μία γυναίκα έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε περιπολικό της αστυνομίας στην προσπάθειά της να παρασύρει πεζούς αστυνομικούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, το συμβάν δεν συνδέεται με τροπονκρατική ενέργεια. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η αστυνομία εξαπέλυσε πυρά, αλλά δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Τον Εμμανουέλ Μακρόν δείχνει νικητή των επερχόμενων γαλλικών εκλογών δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψεως. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο κεντρός υποψήφιος θα επικρατήσει του Εθνικού Μετόπου στο δεύτερο γύρο, καθώς θα συγκεντρώσει το 25% των ψήφων. Η ηγέτης της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, με την οποία θα αναμετρηθεί ο Μακρόν, βρίσκεται μία μονάδα πίσω με ποσοστό 24%. Τη στήριξή του στον Μακρόν εξέφρασε και ο πρώην πρωθυπουργός Μανουέλ Βάλς, προκειμένου να αποφευχθεί η νίκη της Λεπέν, όπως δήλωσε. Στον πάγο βάζει επαόριστον το δεύτερο αντιμεταναστευτικό διάταγμα Τραμπ, ο ομοσπονδιακός δικαστής της Χαβάης, Ντέρικ Βότσον. Ο ίδιος είχε μπλοκάρει πριν από λίγες μέρες την εφαρμογή του διατάγματος που προβλέπει την απαγόρευση εισόδου προσφύγων και πολιτών από 6 μουσουλμανικές χώρες της ΗΠΑ. Στην απόφαση τονίζεται πως το διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ βλάπτει τον τουρισμό και την προσέλκυση αλλοδαπών εργατών και φοιτητών. Στη θέση του Συμβούλου του Προέδρου διορίστηκε αμυσθή η Ιβάνκα Τραμπ, συμμετέχοντας και επίσημα στη διακυβέρνηση του πατέρα της. Έχω ακούσει τις ανησυχίες που έχουν μερικοί με το συμβουλευτικό μου ρόλο στον πρόεδρο σε προσωπική βάση, διαβεβαίωσε η 35χρονη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει ήδη γραφείο στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Αποκαλύφθηκε η προτομή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο αεροδρόμιο της Μαδέιρα, που μετονομάστηκε προς τιμήν του Πορτογάλου Άσου έπειτα από την κατάκτηση του Euro 2016 από τη γενέτειρά του. Η χάλκινη προτομή, ωστόσο, μόνο τον Ρονάλντο δεν θυμίζει. Αντίθετα, προκάλεσε τις αντιδράσεις και το γέλιο των θαυμαστών του. Σε αυτό το σημείο, εμείς ολοκληρώνουμε την πρώτη σελίδα στην εικόνα μία εδώ στο SBC. Επόμενη ενημέρωση στις 4 με τη Σοφία Μίτιλη και την εκπομπή Υπάρχει Λύση. Εμείς θα είμαστε μαζί και στις 8 σήμερα το βράδυ με την εκπομπή Πράξεις. Θα μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα. Θα δούμε πάρα πολλά θέματα που άπτονται της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς εδώ για την Ελλάδα, για τη δική μας χώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.